Μίδια μας. Μας αξίωσε αγαπητοί μου αδελφοί, χριστιανοί και πατέρες μου συμπεριφύτεροι, η χάρη του Αγίου Θεού μας να βρεθούμε εδώ στον όμορφο αυτό ναό και η ευλάβη των κτητόρων έκτισε ενδιαφέρουσα στην τοπική μας εκκλησία η οποία εσαΐ τους ευγνωμονεί και τους ευχαριστεί και να ψάλλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή με τις ευχές του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου και να πανηγυρίσουμε την εορτή του Αγίου Ενδόξου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Ξέρετε, ο Θεός, ο οποίος μέσα στην πανσοφία του και στην αγάπη του προς τον άνθρωπο διοικεί τον κόσμο, γιατί είναι ψέμα να νομίσουμε πως κάποιος άλλος διοικεί τον κόσμο παρά αυτός που τον έπλασε, έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να γίνουν παράδειγμα μερικοί από αυτούς για τους υπόλοιπους για να ενισχυόμαστε και να μπορούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κατακτήσουμε αυτό που ο Θεός ετοίμασε για μας. Και ο Θεός ετοίμασε για τον άνθρωπο τον Παράδεισο, την αιώνια ζωή και την αιώνια μακαριότητα. Ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, λοιπόν, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Θαυματουργός, όπως συνεχίζεται από το λαό μας να λέγεται, επειδή αυτό τον τίτλο του έδωσε η Εκκλησία, ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας τσοπάνος, που έβρισκε στην Κύπρο, στην Τριμηθούντα, τα πρόβατά του, και δεν ήξερε σχεδόν καθόλου γράμματα, γιατί δεν πρόλαβε να πάει στο σχολείο, αλλά έμαθε μόνος του να διαβάζει το Ευαγγέλιο και την ώρα που μπορούσε να ξεφύγει από την κοπιαστική εργασία του τσοπάνι, όπως οι τσοπάνιες ήταν παλιά, που έπρεπε συνέχεια να προσέχουν τα ζώα τους. Δεν είναι σαν σήμερα που τα εγκαταλείπουν και αυτά κατατρώγουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν τις ώρες τις ελάχιστες προσπαθούσε να μελετήσει τον Λόγο του Θεού και έμαθε να διαβάσει καλά. Ήταν παράδειγμα για τους συντοπίτες του και τους έκανε πάντα εντύπωση η απλότητα με την οποία ζούσε ο Σπυρίδων. Έτσι όταν χείριψε ο θρόνος της Αρχιεπισκοπής Τριμηθούντος, με ένα στόμα όλοι φώναξαν πως ήθελαν τον Σπυρίδωνα για επίσκοπό τους. Όλοι ήθελαν τον Σπυρίδωνα, αλλά αυτός δεν ήθελε. Και με μεγάλες δυσκολίες και σχεδόν με το ζόρι χειροτώνησαν τον Σπυρίδωνα στους βαθμούς της ιεροσύνης και τον έκαναν επίσκοπο. Ήταν δε τόση η προσήλωσή του στην απλότητα που δεν άλλαξε ανεβαίνοντας τον επισκοπικό θρόνο ούτε το απλό του καπέλο που φόραγε, γι' αυτό αν παρατηρήσετε την εικόνα του θα δείτε ότι φοράει ένα ψάρδινο καπέλο, αυτό που φόραγαν οι βοσκοί την εποχή. Δεν το έβγαλε λοιπόν καθόλου αυτό το ψάθινο καπέλο, ούτε όταν έγινε επίσκοπος. Και ζούσε με απλότητα και συνέχισε να συντηρεί τον εαυτό του, έχοντας ακόμα και το κοπάδι του και προσπαθώντας βεβαίως να φέρει στο σωστό δρόμο και το λογικό ποιμηνίο που του χάρισε η Εκκλησία. Θαυματουργούσε δε τόσο πολύ όσο απλά ζούσε. Για να σας πω το παράδειγμα του ενός από τα θαύματα που αναφέρεται και στο Απολυτίκιο. Κάποτε έφτασε στον Σπυρίδωνα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απελπισμένος, που ετοιμαζόντουσαν αυτοί στους οποίους χρωστούσε να του πάρουν το σπίτι, να τον κλείσουν φυλακή. Και έφτασε λοιπόν στον Σπυρίδωνα και του είπε «Βοήθησέ με, δώσε μου κάτι να σωθώ». Ο Σπυρίδωνα του είπε «Δεν έχω να σου δώσω». Και εκείνος τον παρακάλεσε και του είπε «Δώσε μου κάτι πολύτιμο για να μπορέσω να το βάλω ενέχειρο, να πάρω ένα δάνειο για να ξεχρεώσω και θα στα δώσω μόλις βρω την ευκαιρία». Ο Σπυρίδων πολύ στεναχωριόταν γιατί δεν είχε τίποτα να δώσει στον άνθρωπο να βάλει ενέχειρο. Αλλά εκείνη την ώρα παρατήρησε πως στους θάμνους απέναντι στα χορτάρια σερνόταν ένα μικρό φίδι. Έκανε λοιπόν την προσευχή του, έδειξε το φίδι με το δάχτυλό του και αυτό έγινε χρυσό. Το πλησίασε, το
το τήληξε και το έκανε σαν κολιέ. Σαν ένα πολίτικο δηλαδή με ταγιόν. Λέει στον άνθρωπο ο οποίος δεν κατάλαβε τι γινόταν. Πάρε αυτό και δώσ' το για να πάρεις ένα δάνειο να βγεις από τη δύσκολη θέση. Ο άνθρωπος πήρε ευχαριστώντας το χρυσό φίδι, το πήγε, πήρε ένα δάνειο, ξεχρέωσε, δούλεψε πολύ και μετά από καιρό πήρε, έδωσε χρήματα στους δανειστές, πήρε ξανά το χρυσό φίδι και το πήγε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδων πήρε το φίδι, χαμογέλασε, ευχαρίστησε τον άνθρωπο και το πέταξε με φυσική απλότητα μέσα στα πορτάρια και εκείνο πάλι ζωντάνευσε και έφυγε. Εμάς μας φαίνεται περίεργο, μας κάνει εντύπωση το θαύμα, αλλά όμως, αδελφοί μου, αυτό είναι η πίστη μας στον Θεό και αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός ο οποίος κάνει θαύματα και μπορούμε να δούμε τα θαύματα σε εμάς. Δεν είναι θαύμα αλήθεια που αυτός ο κόσμος στέκεται ακόμα, ενώ εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε τόσα χρόνια να τον καταστρέψουμε. Δεν είναι θαύμα που μπορεί η ανθρωπότητα ακόμα να ελπίζει και να βγαίνει από το ένα κακό, να πηγαίνει στο καλό, να ξαναπηγαίνει στο κακό. Δεν είναι ένα θαύμα αυτό η συνεχής πορεία μέσα στον κόσμο. Δεν είναι θαύμα που μπορούμε να πολεμάμε την κακία και να νικάει στο τέλος η καλοσύνη. Αν ψάξουμε όλοι μας θα δούμε πολλά θαύματα και σαν αυτά που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων και σαν αυτά που επιτρέπει ο Θεός να γίνονται. Αλλά ο Θεός περιμένει από μας πάλι θαύμα. Περιμένει ξανά να γίνει το θαύμα της καλοσύνης, αυτό που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε το κακό σε καλό. Και αν θέλουμε να τιμήσουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, θα πρέπει να τον παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, απόψε εδώ, προσκυνώντας την εικόνα του, να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να θελήσουμε. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για το θαύμα. Είναι να θελήσουμε. Να θελήσουμε να κάνουμε τον εαυτό μας καλύτερο, να θελήσουμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας το καλύτερο, να θελήσουμε να κάνουμε με τα πράγματα σωστά όπως τα θέλει ο Θεός. Γιατί στην ουσία έτσι τα θέλουμε και εμείς. Να μπορέσουμε, αδελφοί μου, να μην απαξιώσουμε τον συνάνθρωπό μας, αλλά να τον δούμε σαν άνθρωπο. Μην δίνετε σημασία στα πράγματα ή στα υλικά τόσο πολύ. Φτάνει αυτό που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ξέρετε πολύ καλά, ξέρουμε όλοι μας, ότι το περισσόν, όπως λέει η Γραφή, εκ του πονηρού εστί. Ας δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που έχουμε, ας τον ευχαριστούμε για αυτό που έχουμε, ας μάθουμε να μοιραζόμαστε και ο Θεός θα αυξήσει ό,τι έχουμε και ό,τι έχει ο κόσμος για το καλύτερο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.